Κοτόπουλο με πράσα θα το πούμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα κοτόπουλα με πράσα που έχετε φάει μια ζωή. Είναι καταπληκτική συνταγή, πολύ εύκολη, οικονομική. Το πράσο ξέρω ότι αρέσει σε όλους, αρκεί να το μαγειρέψουμε σωστά. Μια διαφορετική παραλλαγή, θα δείξουμε να κάνουμε και ένα πουρέ γρήγορο πατάτας, να σας δείξω πώς γίνεται ένας πουρές. Όχι πολύ παχυντικό, άμα πάρουμε και κρέμα γάλακτος έχει μόνο μισό ποτηράκι, ένα ποτηράκι της ρετσίνας, οπότε είναι λίγο. Αν βάλετε light, δεν έχει καθόλου λιπαρά, είναι πολύ έτσι, ωραίο φαγητό να το τρώμε. Κρέμα τι light, άμα έχει κρέμα είναι, αρπάζει λίγο, φλάζα. Να βάλουμε κανονική τότε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα και ξεκινάμε. Εγγυημένη συνταγή, ειλικρινά, πρέπει να το κάνετε. Λοιπόν, κοτόπουλο με πράσα στο φούρνο. Αμάν, εδώ είναι η διαφορά η πρώτη. Θέλουμε ένα κιλό πράσα. Τα πράσα που θα πάρετε να μην είναι μέσα δέντρα. Θα δείτε, αν το κόψετε στη μέση, μερικά έχουν πολύ μεγάλο κοτσάνι. Οπότε... Παίρνουμε καμιά φορά από το πράσινο, βάζουμε και το πράσινο από πάνω ή μόνο το άσπρο πράσινο κάτω. Θα τα εξηγήσω όλα. Πέτρο, τρεις-τέσσερις κουταγιές λάδι, Γιώργο. Μία σκελίδα σκόρδο. Τρία φιλέτα κοτόπουλο σε λωρίδες. Αλλά το πιπερωμένα με λίγο ελαιόλαδο. Μισή κούπα λευκό ξηρό κρασί. Χρειαζόμαστε λίγο κρασάκι. Σε περίπτωση που δεν έχετε, θα βάλουμε νεράκι. Μία κούπα κρέμα γάλακτος. Μισό κουταλάκι αλάτι. Φρέσκο